Γεια, ευτύχησε εδώ! Κοιτάξτε τι έχω εδώ! Αυτό εδώ είναι το EcoFlow River Pro. Ένας φορητός σταθμός ενέργειας. Εγώ το αποκαλώ το Hyperpower Bank μου. Είναι ένα μικρό βαλιτσάκι 7 κιλών, το οποίο πρακτικά είναι μια τεράστια μπαταρία. Όχι όμως και την μπαταρία, έχει και inverter για να βγάζει ρεύμα μπρίζα, έχει και εξόδους διάφορα USB, έχει τεχνολογία που φορτίζει πολύ γρήγορα, φορτίζει με τρεις διαφορετικούς τρόπους και έχει οθόνη LCD για να βλέπεις πόσο ρεύμα έχει, πόσο γρήγορα φορτίζει κλπ. Αυτό εδώ σας το έδειξα λίγο στο βίντεο με τον εξοπλισμό Happy Traveler και μπορεί να μην είναι κάμερα, drone, φακός, gimbal ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι κάτι που χρησιμοποιώ πάρα πολύ και με έχει βοηθήσει τον τελευταίο καιρό. Επίσης, από ό,τι διακρίνεται, δεν είναι ολοκένουργιο. Αυτό το βίντεο δεν είναι unboxing με το που το έβγαλα από το κουτί να σας το δείξω. Είναι κάτι που το χρησιμοποιώ σχεδόν εδώ και 6 μήνες. Έχει έρθει μαζί μας σε όλα τα ταξίδια τα καλοκαιρινά που κάναμε road trip, δηλαδή Ελλάδα και στην Αλβανία. Και γι' αυτό αυτό το βίντεο είναι λίγο περισσότερο review με την εμπειρία μου με το EcoFlow και λιγότερο unboxing και πρώτες εντυπώσεις. Νομίζω ότι αυτό το βίντεο είναι πιο χρήσιμο για κάποιον που σκέφτεται να πάρει κάτι τέτοιο. Και είναι αλήθεια ότι όταν ανέβασα το βίντεο με τον εξοπλισμό Happy Traveler, πολλοί ήσασταν αυτοί που ζητήσατε να κάνω αναλυτικό βίντεο για το EcoFlow. Να το λοιπόν! Να πω ότι αυτή η εταιρεία, η EcoFlow, έχει διάφορα τέτοια προϊόντα και κυρίως αυτό που διαφέρει από το ένα στο άλλο είναι η χωρητικότητα. Και παράλληλα αυξομειώνεται το βάρος και το μέγεθος. Δηλαδή υπάρχουν και πιο μικρά, υπάρχει το River που είναι χωρίς το Pro, που έχει τη μισή χωρητικότητα από αυτό, αλλά είναι πάνω κάτω το ίδιο. Και μετά υπάρχουν τα πιο μεγάλα, τα Delta, τα οποία και εκείνα έχουν 2-3 διαφορετικά υπομοντέλα, ανάλογα με τη χωρητικότητά τους, που είναι πιο μεγάλη σταθμή ενέργειας. Αυτό εδώ είναι το λίγο πιο φορητό, που ταιριάζει πιο πολύ σε κατάσταση camping, van, εκδρομή, αυτοκίνητο, road trip και τέτοια. Ενώ τα άλλα είναι περισσότερο για εξοχικά, για ημιαυτονομία σε καταστάσεις που θέλεις ρεύμα κτλ. Αυτό εδώ το EcoFlow River Pro έχει χωρητικότητα 720 βατόρες. Δηλαδή, αν έχεις μια συσκευή που καίει 720 βατ, μπορεί να την έχεις σε λειτουργία με αυτό εδώ για μία ώρα. Ένα κινητό που φορτίζει σε μία ώρα με 15 βατ, μπορείς να το φορτίσεις με αυτό εδώ περίπου 40 φορές. Παρότι αυτή η συσκευή έχει 720 βατόρες χωρητικότητα, μπορείς εδώ στις μπρίζες να τρέξεις συσκευές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για λιγότερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν έχεις ένα πιστολάκι των 1500 βατ, μπορείς να το ενεργοποιήσεις με αυτό εδώ και να λειτουργήσει για μισή ώρα. Φυσικά το πιστολάκι μέσα σε 5 λεπτά έχει τελειώσει. Δηλαδή, αν είσαι σε κατάσταση camping, αν είσαι σε κατάσταση σε ένα εξοχικό, αν είσαι σε κατάσταση van life μέσα σε ένα τροχόσπιτο, με αυτό εδώ μπορείς να κάνεις πάρα πολλές από τις δουλειές που χρειάζονται ρεύμα. Έχουμε LCD που μας δείχνει πληροφορίες πόσο φορτισμένο είναι. Για παράδειγμα, τώρα είναι 100% φορτισμένο. Και εδώ μας λέει πόση ώρα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί κάτω από αυτές τις συνθήκες. Επειδή δεν έχω τίποτα που να τραβάει ρεύμα, μου λέει 99 ώρες. Αν βάλω μια συσκευή, για παράδειγμα, που καίει 700 βατ περίπου, θα μου πει ότι μπορώ να συνεχίσω να το χρησιμοποιώ για μία ώρα. Αυτή εδώ η σειρά, η River, έχει και φακό. Έχει δύο εντάσεις ο φακός. Και υπάρχει και μια τρίτη ρύθμιση που παίζει σήματα Morse SOS. Ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ αυτό. Από εδώ βγάζει 12 βολτό σαν αναπτήρα αυτοκινήτου. Αν έχει συσκευές που φορτίζουν με τέτοια σύνδεση, τις φορτίζεις από εδώ. Και εδώ από κάτω ακριβώς έχει πάλι 12 βολτ. Αυτά εδώ που είναι η σύνδεση που φορτίζεις κάποιες άλλες συσκευές. Για παράδειγμα, κατευθείαν μπορείς από εδώ να συνδέσεις σε έναν σκληρό δίσκο. Να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις το μετασχηματιστή του σκληρού δίσκου, κατευθείαν από εδώ να δίνει ρεύμα. Αλλά νομίζω οι πιο σημαντικές συνδέσεις είναι πρώτον, δύο μπρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος, σούκου, στις οποίες μπορείς να βάλεις, όπως είπαμε, μια συσκευή μέχρι 1800 βατ. Δηλαδή περισσότερες μικροσυσκευές, εργαλεία, μίξερ κτλ. Λειτουργούν κανονικά από εδώ. Και οι υπερ σούπερ χρήσιμες συνδέσεις είναι τα USB που φορτίζουν κάθε λογής μικροσυσκευή, κάμερες, drone, κινητά, tablet, ό,τι θέλεις. Και έχεις USB-C κατευθείαν, αυτό που είναι κατευθείαν το μικρό, που για να χρησιμοποιείς χρειάζεται κατευθείαν καλώδιο USB-C σε USB-C, που είναι υπερ fast charge, φορτίζει πολύ γρήγορα τα κινητά και επίσης από εδώ μπορείς να φορτίσεις πολύ καλά όλες τις μπαταρίες των drone που θέλουν γρήγορη φόρτιση, αυτό είναι 100 watt. Ας πούμε, οι μπαταρίες του Mavic 3 φορτίζουν τέλεια εδώ πέρα και αυτό που σας είπα λίγο στο άλλο βίντεο, πώς το χρησιμοποιώ εγώ, φορτίζω εδώ τις μπαταρίες μέσα στη μέρα και αυτό εδώ το βάζω και εδώ πέρα που στηρίζεται έτσι και αν ας πούμε
στο τέλος της ημέρας φύγω από το αυτοκίνητο, το παίρνω αυτό όπως είναι. Για να μην σταματήσω τη φόρτιση, να συνεχίσει να φορτίζει κανονικά. Και αυτό βολεύει πάρα πολύ. Έχω εδώ πέρα το φορτιστή, συνεχίζει να φορτίζει, το παίρνω και με βολεύει πάρα πολύ. Και επίσης εδώ πάνω έχω μόνιμα με τα καλώδια, με τα USB, για να φορτίζω κινητά, drone, mini κάμερες και οτιδήποτε. Έχει 4 USB, τα δύο είναι USB α κανονικά, υπάρχει ένα fast charge USB τέτοιο και αυτό το USB-C που είπαμε που είναι υπερ γρήγορο. Συνολικά με όλα τα βίσματα που έχει, στο River Pro μπορείς να συνδέσεις συγχρόνως μέχρι 9 συσκευές. Πάμε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, πώς φορτίζει αυτό, έχει 3 τρόπους για να φορτίσει. Από εδώ, μπορείς να βάλεις καλώδιο που μπαίνει σε μπρίζα, δηλαδή 220 με 240 volt και το συγκεκριμένο το φορτίζεις στο σπίτι ή το βράδυ σε ένα ξενοδοχείο όταν μένεις κτλ. Κτλ. Ο δεύτερος τρόπος για να το φορτίσεις είναι από αναπτήρα αυτοκινήτου, δηλαδή όταν είσαι στο αυτοκίνητο, την ώρα που πηγαίνει το αυτοκίνητο μπορείς να το φορτίζεις έτσι ώστε, ας πούμε αν είσαι σε φάση camping, road trip με τροχόσπιτο κτλ. Μέσα στη μέρα το φορτίζεις πρακτικά από τη μηχανή του αυτοκινήτου και το βράδυ έχεις το ρεύμα για να το χρησιμοποιήσεις. Και τρίτον, ο πιο cool τρόπος για να το φορτίσεις είναι με φωτοβολταϊκό. Μπορείς να το συνδέσεις με το δικό του φωτοβολταϊκό σύστημα που έρχεται μαζί, είναι πάρα πολύ ευέλικτο κτλ. Και περιμένετε να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ! Σε αυτή την ωραία βαλιτσούλα, για να το κουβαλάς εύκολα, το πετάς στο αμάξι και να το έχεις πάντα μαζί σου. Υπάρχει ένα πιο μικρό που είναι 110 W και υπάρχει αυτό που είναι 160 W. Δηλαδή όταν λειτουργεί σε τέλειες συνθήκες, μπορεί να φορτίσει αυτό εδώ σε περίπου 4 με 5 ώρες. Δηλαδή 160 επί 4, 320, 640 και λίγο ακόμα 720 σε 4,5 ώρες το φορτίζει. Φυσικά αν θέλεις μπορείς να πάρεις παραπάνω πάνελ, να τα βάλεις παράλληλα και να φορτίζουν πιο γρήγορα. Αυτό εδώ είναι και όταν αράζεις, ας πούμε, αράζεις σε ένα κάμπινγκ, σε ένα τέτοιο χώρο, το απλώνεις για να μαζέψεις, να ψαρέψεις ηλιακή ενέργεια. Μπορείς να το απλώσεις και σε ένα μπαλκόνι, μπορείς να το απλώσεις έξω από μια σκηνή. Γενικότερα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πάρα πολλούς τρόπους. Η μαγιά του είναι ότι είναι ευέλικτο. Δεν είναι σαν, ας πούμε, να βάλεις φωτοβολταϊκά συσκευή που τα βάζεις εκεί πέρα και τελείωσε. Αυτό εδώ πρακτικά μπορείς να το παίρνεις μαζί σου όπου και αν πας. Πάμε να πούμε μερικές βασικές πληροφορίες για το ηλιακό πάνελ, το EcoFlow 160 W. Το οποίο είναι φορητό και αναδιπλούμενο και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε κάμπινγκ, σε υπαίθριες δραστηριότητες ή ακόμα και στο σπίτι αν έχεις μέρος που βλέπει ήλιο. Έχει υψηλή απόδοση μετατροπής 21-22%. Έχει πιστοποίηση για αντοχή σε σκόνη και νερό που το κάνει ιδανικό για υπαίθριες δραστηριότητες. Και μερικά τεχνικά το συγκεκριμένο έχει 32 κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυρητίου που παρέχουν υψηλή απόδοση μετατροπής 21-22%, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική ισχύ σε συνθήκες ηλιοφάνειας, αλλά και κάποια τίμια ισχύ μικρότερη όταν δεν έχει ήλιο. Οι συσκευές EcoFlow έχουν μια πατενταρισμένη λειτουργία φόρτισης που λέγεται Extreme και φορτίζουν πάρα πολύ γρήγορα. Την πρίζα του σπιτιού σε 1,5 ώρα είναι πλήρως φορτισμένο και σε 1 ώρα 80% φορτισμένο. Σε αυτοκίνητο από τη 12V παροχή τύπου αναπτήρα αυτοκινήτου μπορεί να φορτίσει σε 8 ώρες. Από τον ήλιο φορτίζει κάπου σε 4 με 8 ώρες ανάλογα με το πάνελ που έχεις και το πόσο ήλιο έχει. Περιττό να πω πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Αλλά σε γενικές γραμμές ο τρόπος χρήσης μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικός για τον καθένα, αλλά νιώθω σίγουρος ότι για οποιονδήποτε υπάρχει ένας τρόπος χρήσης κάτι τέτοιο. Οι τιμές των EcoFlow εξαρτώνται από το μοντέλο. Υπάρχει και πιο φθηνό από αυτό με την μικρότερη χωρητικότητα. Αυτό είναι από τη μικρή σειρά τη River, αλλά το μεγαλύτερο, το οποίο κάπου κάνει 750 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και μετά υπάρχουν και τα Delta που πάνε, ας πούμε, 1500. Υπάρχει ένα με 2.500 και υπάρχει και ένα τεράστιο, ας πούμε, που φτάνει για να ηλεκτροδοτήσει ολόκληρο το σπίτι σου και να έχεις αυτονομία που δεν ξέρω, κάνει 4.000, κάτι πάρα πολύ. Θα βάλω από κάτω το link, αν θέλετε να τα δείτε όλα, να τα τσεκάρετε, να τα συγκρίνετε. Γιατί ό,τι και αν πω εγώ, αν δεν μπει λίγο να τα χαζέψεις και να δεις τι είναι αυτά που λέω, δύσκολα θα αποτυπωθεί καλά στο μυαλό σου. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό που κάνω, στο θέμα φόρτισης συσκευών στο δρόμο, σε road trip κτλ. Αλλά επίσης όταν είμαι σπίτι, το φάζω να φορτίζει από τον ήλιο και μετά χρησιμοποιώ την ενέργειά του για να φορτίζω συσκευές, κάμερες, drone, laptop κτλ. Και έτσι νιώθω ότι είμαι και λίγο παραπάνω πράσινος στην κατανάλωση ενέργειάς μου. Από εδώ μπορείς να συνδέσεις αυτή εδώ τη συσκευή με άλλες μπαταρίες. Μπορείς να αγοράσεις αν θέλεις
μπαταρίες EcoFlow που δεν έχουν όλες αυτές οι υποδοχές, οι συνδέσεις κτλ. Απλώς για να αυξήσεις τη χωρητικότητα αυτού που έχεις. Μην πάρεις ένα δεύτερο ίδιο, παίρνεις ένα που είναι μόνο η μπαταρία, πιο οικονομικό από αυτό, το συνδέεις με εδώ και έτσι ουσιαστικά αυτό εδώ το ίδιο που έχεις έχει διπλάσια χωρητικότητα. Μια ωραία μαγιά με αυτό είναι ότι μπορείς να συνδέσεις πάνω διάφορες συσκευές για να βλέπεις τι κατανάλωση έχουν. Πάμε να κάνουμε μερικά τεστ. Τρυπάνι! Εδώ γράφει ότι είναι 600 βατ. Εδώ. Εδώ λέει ότι καίει λιγότερο, 200 βατ. Αλλά μάλλον επειδή δεν έχω βάλει κεφαλή και δεν τρυπάω κάτι ώστε να ζοριστεί παραπάνω. Έχω εδώ ένα μικρό αερόθερμο. Πες ότι φορτίζεις αυτό το μεσημέρι στον ήλιο. Για να δούμε πόση ώρα μπορείς να συσταθείς το βράδυ. Αυτό είναι 600 βατ. Λογικά 600 θα γράψει και εδώ. Πάμε να το ανάψουμε. Βγάζει ζέστη. 590 βατ. Άρα ένα μικρό αερόθερμο σαν αυτό μπορεί να λειτουργήσει με το EcoFlow River Pro για περίπου μία ώρα. Ένα μικρό πορτατίφ. Οπ. Πόσο καίει. 3 βατ είναι LED. 3 βατ. Αυτό μπορείς να το έχεις αναμένο για 99 ώρες. Ορίστε. Ας πούμε σε φάση camping, αν δεν χρησιμοποιείς ενεργοβόρες συσκευές, μία φορά μπορεί να το έχεις φορτισμένο και σου βγάζει όλο το Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, για να έχεις κάποιο φως, να φορτίζεις κινητά κλπ. Ορίστε. Και πάμε να δούμε πιστολάκι μαλλιών. Αυτό πόσο λέει ότι είναι, η σιντιρέλα, δεν είναι στιρέλα, είναι σιντιρέλα. Λοιπόν λέει 750 βάτ, εντάξει δεν είναι πάρα πολύ. Αυτό μπορεί να λειτουργεί για περίπου μία ώρα. Λάπτοπ. Βάλαμε μπρος. Το λάπτοπ είναι full φορτισμένο, γι' αυτό δεν τραβάει πολύ ρεύμα. Αλλά απλώς για να δουλεύει, χωρίς να πέφτει η μπαταρία, θέλει κάπου... Αλλάζει αρκετά. 50% βατ. Που σημαίνει ότι μπορώ ένα πεντάωρο με δεκάωρο να λειτουργώ το λάπτοπ ακόμα και όταν τελειώσει η εσωτερική του μπαταρία. Νομίζω ότι το πιάσαμε το νόημα που είναι ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό εδώ το EcoFlow River Pro για να ηλεκτροδοτήσεις πολλές διαφορετικές συσκευές. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν απευθύνεται μόνο σε άτομα που ασχολούνται με βίντεο, με κάμερες και drone, αλλά είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ περισσότερο κόσμο. Θα βάλω το link από κάτω για περισσότερες πληροφορίες, να το τσεκάρετε μόνοι σας, να διαβάσετε τα χαρακτηριστικά και αν έχετε απορίες, γράψτε ένα σχόλιο από κάτω. Κάντε ένα τεράστιο like, βοηθάει, εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, φίλια πολλά. Γεια! Yeah!